ένα ξεχωριστό θέμα που έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται μια εκπαιδευτική κοινότητα ενός δημοτικού σχολείου, συγκεκριμένα στην περιοχή των Κουνουπιδιανών στα Χανιά, την έλευση της Άνοιξης και την επαφή που πρέπει να έχουν μικρά παιδιά με τα λουλούδια, με τη φύση, με τις ξεχωριστές μυρωδιές, με τα αρώματα που φέρνει αυτή η πολυπίκυλη περίοδος της χρονιάς, η Άνοιξη. Συγκεκριμένα έχουμε τη δεύτερη ανθοέκθεση. Την Κυριακή, ναι, 2 Απριλίου. Σωστά. Απευθύνεται νομίζω και σε παιδιά αλλά και στους μεγάλους που θα μπουν στη διαδικασία έτσι να λερώσουν τα χέρια τους με χώματα, με φυτά, με λουλούδια, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Θα είναι όλη τη μέρα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και νομίζω ότι όποιος μας ακούει και θέλει να βρεθεί, θα μας το επιβεβαιώσει και οι καλεσμένοι μας, είσοδος ελεύθερη και με πολύ αγάπη να τον καλοδεχτούν. Είναι η κυρία Σταματία Κορδονούρη, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λουλούδια και αρώματα, αυτό έχουμε βάλει στον τίτλο. Θα πλημμυρίσουν μια ολόκληρη περιοχή, ένα ολόκληρο σχολείο. Για πείτε μας. Ακριβώς, όπως ακριβώς το είπατε, η ιδέα έτσι ξεκίνησε εν ώψη Πάσχα. Δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στην περιοχή. Οπότε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κουνουπιδιανών σκέφτηκε να ξεκινήσει κάτι τόσο όμορφο και χαρούμενο. Όπως ακριβώς το είπατε, τα παιδιά θα χαίρονται μέσα σε αυτό, το διασκεδάζουν. Είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνουμε. Η πρώτη χρονιά σημειώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία και θέλουμε να καθιερωθεί και να διευρυνθεί αυτή η δράση. Πόσο ανάγκη έχει ένα μικρό παιδί και αν θέλετε να το θέσω διαφορετικά, πόσο σας ζητούν τα μικρά παιδιά ενός δημοτικού σχολείου να έρθουν σε επαφή με τη φύση, με το χώμα, με τα λουλούδια? Πάρα πολύ, πάρα πολύ τους αρέσει, χαίρονται να φυτεύουν, θέλουν να έχουν στην αυλή του σχολείου λουλούδια. Οπότε και εμείς την Κυριακή, εκτός από ότι ο επισκέπτης μπορεί να κάνει βόλτα στην αυλή του σχολείου που θα είναι γεμάτη από λουλούδια, μυρωδικά κλπ. Της Άνοιξης, τα παιδιά θα έχουν ένα ξεχωριστό χώρο όπου θα μπορούν να φυτεύουν το δικό τους λουλουδάκι και μετά αυτό θα το πάρουν μαζί τους στο σπίτι για να δουν και την εξέλιξή του. Καθώς επίσης θα μπορούν να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό με λουλούδι, με το Πάσχα, όπου μετά θα γίνει μία έκθεση ζωγραφικής έξω από το σχολείο μας. Μάλιστα. Απευθύνεται κάλεσμα λοιπόν, για να κλείσουμε με αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Καλούμε όλο τον κόσμο, τους γονείς μαζί με τα παιδιά τους, να έρθουν την Κυριακή 2 Απριλίου στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών. Μάλιστα, μάλιστα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.